Πάμε σε ένα άλλο νησί, το οποίο ο καλεσμένος μας το αγαπάει πολύ και απολαμβάνει και τις διακοπές του. Ο λόγος για τον Γιάννη τον Πετράκη, τον οποίο θα πάμε να καλησπερίσουμε. Coach, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη και από το Λίμπερο. Καλησπέρα για από μένα, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Έχει να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη θα μπορείς να δροσίσει λίγο. Το ίδιο ισχύει και για εδώ. Είμαστε λίγο καλύτερα. Έχει αεράκι. Έχει λίγο, πώς να πω, δεν είναι ιδιαίτερα καλός ο καιρός για μπάνιο, αλλά είναι από την άλλη μεριά ευχάριστος γιατί έχουμε λίγο αεράκι. Πάντως, επειδή έχετε εικόνα εννοείται από το νησί και θα πάμε στη συνέχεια στα ποδοσφαιρικά να σε εκμεταλλευτούμε γι' αυτό, διάβασα σήμερα ένα άρθρο όπου, το οποίο λέγει ότι η Κρήτη έχει κάνει ρεκόρ τουριστών τα τελευταία χρόνια το φετινό καλοκαίρι. Φαντάζομαι γυρνώντας και εσείς θα το έχετε διαπιστώσει. Επειδή η γυναίκα μου ασχολείται με αυτή τη δουλειά, είμαι άμεσα, αυτό που λέτε το εισπράττω άμεσα. Δηλαδή ναι. Και εδώ που είμαι τώρα, που είμαι σχεδόν, έχει πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν όλα γεμάτα είναι. Μακάρι να είναι πάντα έτσι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Λεφτά να έρχονται στη χώρα. Άλλωστε, εμείς ένα τουρισμό έχουμε να πουλήσουμε ως χώρα, κύριε Πετράκη. Εντάξει, τουλάχιστον αυτό το κάνουμε καλά, ειδικά το φετινό καλοκαίρι. Νομίζω ότι είχαμε απώλειες τα προηγούμενα χρόνια λόγω κορονοϊού και συνθηκών. Φέτο τώρα είναι μια χρονιά που θυμίζει κατά κύριο λόγο τη χρονιά του 18, κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι και το επόμενο βήμα θα είναι καλό, δηλαδή και η επόμενη χρονιά με βάση αυτό που διαφαίνεται. Τώρα, επειδή ξέρετε όλα στη δουλειά αυτή είναι με συγκυρίες, όπως έγινε ας πούμε η Ουκρανία που δεν μας επηρέασε, αλλά μπορεί να γίνει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε ποτέ πού και πότε και πότε και πού μπορεί να είναι. Μακάρι να είναι τα πράγματα για όλο τον κόσμο καλά, να είναι και για μας ακόμα καλύτερα. Ξεκινάει το φετινό καλοκαίρι μια ιδιαίτερη χρονιά για τις ομάδες. Θα το πάω σε γενικό πλαίσιο αρχικά, διότι οι προπονητές όπως και εσείς, που μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο στο πώς μπορεί να σκέφτεται ο προπονητής του Άρη, του ΠΑΟΚ και οποιασδήποτε άλλη ομάδα, καλούνται να προετοιμάσουν τις ομάδες τους από τη μια για προκριματικά ευρωπαϊκών αγώνων που δεν είναι και εύκολο εν μέσω καλοκαιριού και για μια χρονιά που το Νοέμβριο θα έχει διακοπή για έναν μήνα και λόγω του Μουντιάλ. Ναι, αυτό από μόνο του δημιουργεί μια ιδιαίτερη συνθήκη. Mm-hmm. Για μένα όλα είναι διαχειρίσιμα. Δεν μπορεί πάντα να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Ναι. Το καλύτερο, πώς να πω, να βγάλουμε το ιδανικό, αλλά πάντα υπάρχει το καλύτερο εφικτό σενάριο για να γίνει. Νομίζω ότι στο κέρδος θα είναι αυτοί που θα οργανώσουν, θα σχεδιάσουν και εν τέλει θα υλοποιήσουν και το πρόγραμμα που νομίζω ότι θα τους πάει καλύτερα. Τα δεδομένα είναι για όλους το ίδιο, για όλες τις ομάδες, άρα έγινε ο καθένας πώς θα κάνει καλό σχεδιασμό με βάση τα καινούργια δεδομένα. Για τις ομάδες και καλό, προγραμματισμό. Για τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη, κατά πώς, για τις ομάδες λίγο που παίζουν Ευρώπη, κατά πόσο ναι. Είναι αυτό εύκολο το οποίο μας εξηγείτε, διότι οι προπονητές σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να κάνουν μια κανονική προετοιμασία και ειδικά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης να ετοιμάσουν μια ομάδα για ολόκληρη τη σεζόν, γιατί αυτό δεν θα τους βοηθήσει να έχουν και μια απαιτούμενη φρεσκάδα στα μάτς που θα δώσουν μέσα στο καλοκαίρι. Και είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα για τις ελληνικές ομάδες, ειδικά πλέον που τα τελευταία χρόνια ξεκινάμε πολύ νωρίς στην Ευρώπη και όχι τον Αύγουστο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Αλλά αυτή η διαπίστωση δυστυχώς δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Είναι ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, αυτό είπα και προηγουμένως, ότι αν έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχει να κάνει με την ικανότητα συνδυασμού και προγραμματισμού με βάση τα δεδομένα. Το ότι δεν θα πω εδώ, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για μια ομάδα που παίζει Ευρώπη, αλλά μετά ξεκινάει το πρωτάθλημα και τον Νοέμβριο διακόπτεται πάλι, είναι γεγονός. Αλλά από την άλλη μεριά, στην πράξη τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Ή να μην παίξουμε Ευρώπη και να κάνουμε κανονική προετοιμασία. Γίνεται? Δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα που έχουμε, που δεν μπορούμε να αλλάξουμε με τον καλύτερο τρόπο. Πιθανόν κάποιες ομάδες που δεν είναι Ευρώπη να έχουν στην αφετηρία κάποιο πλεονέκτημα. Που και αυτοί όταν ξεκινήσει το ποτάδημα, για παράδειγμα, η ΑΕΚ μπορεί να μην έχει το βαθμό ετοιμότητας των ομάδων που παίζουν Ευρώπη. Για κάποιο διάστημα μέχρι να βρει δρόμο. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Για μένα
Δεν πρέπει να στεκόμαστε σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Η ζωή μας, η δουλειά μας είναι αυτή. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο κάθε φορά και να προχωράμε με τον καλύτερο τρόπο. Για τις ομάδες της πόλης και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζονται και αυτοί για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ Σκόπιμα, γιατί εκεί υπάρχει και ένα παιδί, νέο πρόσωπο στο ρόστερ του Ρασβάν Λουτσέσκου, το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και μετά από αυτό το βασικό σέντρο της προετοιμασίας είναι πολύ κολακευτικά τα σχόλια που συγκεντρώνει ο Γιάννης ο Κάργας. Είμαι χαρούμενος, γιατί πριν γίνει η μεταγραφή πάλι κάποιος συνάδελφος εκεί από τη Θεσσαλονίκη με ρώτησε και κατάθεσα αυτό που σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται διαπίστωση. Δηλαδή μου είπαν αν είναι έτοιμος, αν μπορεί. Λέω το παιδί είναι τώρα 26-27 χρονών, έχει περάσει από ομάδες ελφαλική, ήταν στη Λεύση που έκανε πρωταθλητισμό. Είναι πολύ καλό παιδί, έχει ένα πακέτο για μένα πολύ υψηλό, ειδικά αμυντικά, αλλά και με την μπάλα στα πόδια έχει το γνώρισμα αυτό και είναι πολύ σοβαρός. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή και θα δείξει πολύ περισσότερα πράγματα, αποκτώντας σιγά σιγά και την οικειότητα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, ένα παιδί που τα δίνει όλα για την ομάδα και είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Επειδή ο ΠΑΟΚ ψάχνει στόπερ, θεωρείτε ότι ο Κάργας μπορεί να σηκώσει μέχρι τότε ή μπορεί να κρίνεται και για όλη τη σεζόν το βάρος του βασικού σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις μέσα στην σεζόν, έχει υψηλούς στόχους, θα έχει και την Ευρώπη εκτός απρόπτου. Βεβαίως το πιστεύω απόλυτα από τον Κάργα, επειδή τον είχα παίξει και μπορώ να πω μια κουβέντα παραπάνω. Για μένα δεν λείπει κάτι τον οποίο να του δώσει αυτή τη θέση στον ΠΑΟΚ. Σημαντικό για μένα είναι η στήριξη και το πιστεύω του εκάστοτε προπονητή για τον εκάστοτε παίχτη. Πέρυσι για παράδειγμα έπαιξε ο Λίγαντης, έπαιξε ο Μιχάη, παίξανε παιδιά που την προηγούμενη χρονιά δεν παίγανε και πήγανε καλά. Έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη και τον τρόπο που κάθε προπονητής χειρίζεται τον κάθε παίχτη. Για μένα ότι σε αυτό το κομμάτι η περσινή χρονιά, μετά το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, μετά από 2-3 μήνες, φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει καλή δουλειά. Γιατί ήταν και ο Τσιγκάρας, ήταν και ο Κούτσιας, δηλαδή δείχνει ο Μιχαηλίδης, δείχνει ότι αρχίζουν και πιστεύονται τα παιδιά της οικογένειας. Και ο Κάργας, επειδή είναι Ελληνόπουλο και σε καλύτερη αφετηρία ετοιμότητας, γιατί είναι παίκτης ψημένος. Γιατί να μην μπορεί. Βέβαια, στον ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν ο Λουτσέσκου δεν ξεκίνησε δείχνοντας τόση πολύ εμπιστοσύνη στο Λίρατζι, στο Τσιγκάρα κυρίως, γιατί αυτοί οι δύο ξεχώρισαν από ένα σημείο και μετά. Η αδυναμία των ξένων που ήρθαν βοήθησε, νομίζω, και αυτά τα παιδιά. Γιατί καμιά φορά ξέρετε και εσείς καλύτερα, coach, είναι και αυτή η ξενομανία που έχουμε και εμείς ως Έλληνες, αλλά και ξένοι προπονητές που έρχονται. Πιστευόμαστε περισσότερο τον ξένο παρά τον ντόπιο σε ορισμένες περιπτώσεις. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ο καθένας από εμάς, επειδή η θέση μας είναι, πώς να πω, αναλώσιμη, προσπαθεί πάντα με την επιλογή που κάνει να διασφαλίσει αν κάτι πάει στραβά, ότι να, εγώ κοίταξε, έβαλα αυτό που δεν ξέρουμε, που είναι ξένος, που έχει ένα αλφα βιογραφικό και όχι πραγματικά αυτό που πιστεύουμε. Εγώ από τη μεριά τη δικιά μου αρνούμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να αυτό που πιστεύουμε να το καταθέτουμε. Και δεν χρειάζεται κάποια στιγμή, αν πιστεύουμε κάτι εκεί, να επενδύσουμε με πάρα πολλούς παίκτες που θα πάνε αυτό που πιστεύουμε πιο πίσω. Με αυτόν τον τρόπο παίξανε αρκετά παιδιά όταν ήμουν στα Γιάννα, αλλά και πέρυσι που ήμουν στην Κύπρο. Καταλάβατε, δηλαδή, μαύρο πάνω σκούτρις, κάποια παιδιά δεν παίζανε και όχι μόνο. Ο Χαρίς δεν παίζανε γιατί παίξανε γιατί κάποιοι κάτσα μήναν απ' έξω που ήταν ενδεκαδάτοι πριν μπουν αυτοί. Αλλά αν υπάρχει κάτι που το πιστεύουμε, να το υποστηρίξουμε. Ναι, ναι. Μιας που είπατε Γιάννενα, επειδή είπατε και τον Μαυροπάνο, ο οποίος ήταν και αυτός μια δυνατή πώληση των Ιωαννίνων τα προηγούμενα χρόνια, πλέον πούλησαν και τον Περέα. Στα Γιάννενα δεν έχουμε εικόνα ακριβώς το τι γίνεται και με τον τρόπο πολιτική, αλλά φαίνεται ότι αγοράζει φθηνά και πουλάει αρκετά ακριβά. Δηλαδή με τον Μαυροπάνο και τον Περέα. Νομίζω είναι τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και ο Κάργας φυσικά με λιγότερα χρήματα
που πήγε στον, στον ΠΑΟΚ, αλλά ειδικά τα Γιάννενα, τα, το, το φετινό καλοκαίρι τροφοδότησαν λίγο τη, τη Super League και το περσινό. Πίρσμαν που πήγε στον Άρη, ο Κάρας που πήγε στον ΠΑΟΚ. Βγάζουν τα παιδιά πήγανε στην Τρίπολη. Ναι, κοιτάξτε, όλα ξεκινούν από αυτό που είναι επικεφαλής. Και το, το, το πλάνο για μένα ο κύριος Χρυστοβασίλης είναι ένα καλό παράδειγμα για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, τα Γιάννενα έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο υποστηρίζει και δεν θα είναι σε δύσκολη θέση το προπονητή να το υλοποιήσει. Θέλει να επενδύσει σε μικρούς παίκτες, το κάνει και μετά αυτό το υποστηρίζει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν μου είπε ποτέ ο κ. Χρυστοβασίλης το οτιδήποτε αφορά την ομάδα ή την ενδεκάδα, αλλά όταν έβγαινε κάποιο παιδί που ήταν καινούριο και μπορούσε να απολυθεί, έβλεπα την τεράστια ικανοποίηση που ένιωθε. Γιατί αυτό ήταν σχεδιασμένο από αυτόν. Συν ότι έχει μια τρομερή ικανότητα στο να πουλάει, που δεν την έχουν όλοι δυστυχώς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ο Περέα έβγαινε αποτυχημένο από τον Παναθηναϊκό, δεν πήρε ευκαιρία. Ναι, και δεν είναι μόνο ο Περέα. Άμα πάρουμε ένα Μπακασέτα, που έβγαινε από την Τρίπολη χωρίς να έχει παίξει καθόλου. Πάω το παιδί που ήταν στο Βόλο και πήγε τώρα Ολλανδία. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν έπρεπε, ο Σιώπης δεν πήρε ευκαιρία σε μεγάλη ομάδα και παίζει την πρωταθλήτρια Τουρκία. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει αυτό. Ο ΠΑΣ για μένα για να κλείσουμε τον ΠΑΣ, για μένα αυτό που κάνει είναι πανεπιστημιακού επίπεδου και θα πρέπει να βρεθούν ανθρώποι να καταλάβουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει βιωσιμότητα και να πηγαίνει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα μπροστά. Έτσι είναι όντως, σε πολλά κομμάτια ναι, όντως έχετε δίκιο. Τον Άρη στο κλείσιμο πώς τον βλέπετε? Και εκεί αρκετές αλλαγές, ηχηρές μεταγραφές, άλλες πιο λειτουργικές μεταγραφές που δεν κάνανε τόσο κρότο και ένας Μπούργκος ο οποίος συνεχίζει τη φετινή σεζόν. Κοιτάξτε, τα διαπιστευτήρια από πέρυσι ήταν πολύ καλά, ειδικά όπως τελείωσε η χρονιά. Είχαμε και εκεί λίγο μια αμφιβολία, αλλά η πορεία έδειξε ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Εξελιχθήκανε. Μπαίνω, διαβάζω, παρακολουθώ τα πάντα. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει ένα δικό του τρόπο που σκέφτεται και με βάση τις επιλογές που κάνει προσπαθεί να το ενισχύσει. Σημαντικό για μένα πάντα είναι να ξέρουμε τι θέλουμε και να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Αυτό ο προπονητής αυτός κατά τη γνώμη μου δείχνει τι ξέρει, τι θέλει. Αυτό έχει να κάνει και με τις επιλογές. Τώρα, το αποτέλεσμα θα πρέπει να αφήσουμε να το δούμε στο γήπεδο. Μέχρι τώρα πάντως τα διαπιστευτήρια για μένα είναι πολύ ενθαρρυντικά και πολύ καλά. Θα τον δούμε και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει την περιπέτειά του στην Ευρώπη. Κώστα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που σας άκουσα. Και εμείς, coach, πάντα χαρά μας, σας φιλοξενούμε. Να είσαι καλά.